φίλοι, καλησπέρα σας εδώ από τα προπονητικά κλειστά του Προμηθέα, όπου σε πολύ λίγο στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του μπασκετάκι οι Bold Online αντιμετωπίζουν την Οκλαχώμα στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς. Θα εξηγήσουμε σε λίγο ποιο είναι το σύστημα διεξαγωγής. Προς το παρόν πάμε να δούμε τις πεντάδες των δύο ομάδων, ξεκινώντας από τους Bold Online που ξεκινούν με το νούμερο 0, το νούμερο 10, το νούμερο 3, το νούμερο 11 και το νούμερο 32. Από την άλλη, για την Οκλαχώμα, το 13, το 3, το 0, το 7 και το 94. Πρώτη επίθεση λοιπόν με τον Σαμσόν Χαριτονίδη, ο οποίος μπαίνει μέχρι μέσα και δίνει μια πάρα πολύ ωραία πάσα στο νούμερο 32 του σκοράρι για το Golden Line, για την συγκεκριμένα ο Μαθιουδάκης, ο οποίος πέτυχε αυτό το καλάθι από την ασίστ του Χαριτονίδη. Μπερδές, Παναγόπουλος κρατάει, δίνει την μπάλα έξω στον Μουλαγιάννη. Μουλαγιάννης κάνει μια βόλτα και δίνει το νούμερο 7 που κάνει ένα δύσκολο σουτ ο Σολδάτος άστοχος, και τώρα θέλουν να φύγουν στην άλλη πλευρά του παρκέ με τον Γασπαράτο να φτάνει μέχρι το layup. 4-0 για τον Golden Lion, που ξεκινάει πολύ δυναμικά το παιχνίδι με τον Γασπαράτο με το νούμερο 11 να σκοράρει ένα όμορφο καλάθι. Παναγόπουλος για 3, άστοχος το νούμερο 13, το rebound από το νούμερο 94 τον Μουλαγιάννη. Η μπάλα είναι ξανά για την Οκλαχώμα με το νούμερο 13 να δίνει στο νούμερο 3 τον Μπερδές. Μπερδές παίρνει ένα screen, πάσα έξω στον Μουλαγιάννη, μια προσπίση και σούτ άστοχο. Συγγνώμη, το νούμερο 94 είναι Ορφανίδης, διορθώνω. Ο Μουλαγιάννης με το νούμερο 0. Τώρα με το νούμερο 3 ο Μπέλας παίρνει ξανά την μπάλα. Περνάει τώρα μέσα στη ρακέτα για το νούμερο 32 από εκεί στον Χαριτονίδη, ο οποίος σκοράρει 6-0. Πολύ καλό ξεκίνημα για τους Bold Online. Να πούμε ότι θα γίνουν σίγουρα δύο αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Ωστόσο, η ομάδα που θα ενώ εδώ παίρνει το αμυντικό ρυθμό και θα κερδίσει και το φάουλ, το νούμερο 3 Μπέλα. Να πούμε λοιπόν ότι ουσιαστικά σήμερα παίζεται το πρώτο ημίχρονο και την επόμενη εβδομάδα παίζεται το δεύτερο ημίχρονο, μάλλον την Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ. Πάσα τώρα έξω για τον Γασπαράτο που κάνει μια προσποίηση. Ο Μπέλας για 3 μέσα, 9-0, καταπληκτικό ξεκίνημα για την Golden Online, που ακόμα δεν έχει μπει καθόλου καλά στο μάτς. Το πρώτο ημίχρονο λοιπόν εννοούμε 40 λεπτά θα είναι κανονικά, ωστόσο στο τέλος θα μετρήσουν οι πόντοι μεταξύ των δύο ομάδων, δηλαδή όσο η ομάδα σκοράρει περισσότερους πόντους και στα δύο μάτσα είναι η νικήτρια. Έρμπολ το τρίποντο από το νούμερο 13 από τον Παναγόπουλο. Η Οκλαχώμα ψάχνει τα πατήματά της, δεν έχει μπει δυνατά. Το νούμερο 21 τώρα για τους... Το νούμερο 11, συγγνώμη, ο Γασπαράτος, και τώρα ο Μπέλας. Μπέλας το πλήσουμε ένας υπέρον σκίς, τώρα περνάει την μπάλα χαμηλά. Το νούμερο 32, καλή άμυνα εδώ από τον Μπερδέης, που πάνε στο Μαξιδάκι με φάουλ, λένε οι διαιτητές. 7-32 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Bold Online, Οκλαχώμα, 9-0. Να δούμε για πόση ώρα θα συνεχιστεί αυτό. Με την Οκλαχώμα να μην μπορεί μέχρι τώρα να συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι. Γασπαράτος με το νούμερο 10 περνάει την μπάλα χαμηλά στον Χαριτονίδη. Κι άλλο φάουλ από τον Ορφανίδη τώρα, ο οποίος διαμαρτύρεται κιόλας. Και το νούμερο 23 ετοιμάζεται ο Γιώργος Τριανταφύλου, ο οποίος μας μίλησε κιόλας πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Ο Τριανταφύλου στη θέση του Ορφανίδη, ο οποίος έκανε δύο γρήγορα φάουλ, οπότε λογικό να κάθεται στον πάγκο. Μπέλας ακόμα ένα τρίποντο και αυτό γωνιαίο τρίποντο από τον Μπέλα και η διαφορά πηγαίνει, πατούσε τη γραμμή, ήταν δίποντο, πηγαίνει στους 11, 11-0 από τους ασταμάτητους Bold Online στο ξεκίνημα. Για να δούμε τώρα, μπάλα στο νούμερο 0, χαμηλά Μουλαγιάννης, Σολδάτος, πάσα κάτω από καλάτι στον νούμερο 3 που εσκόφησε, Τριανταφύλου, αν και είχε μια καλή ευκαιρία εδώ να σκοράρει.
για τον Μπέλα, ο οποίος μέχρι στιγμής θα έλεγα ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του παιχνιδιού. Είναι για τον Βάση Παράτο με το νούμερο 10. Κακή πάση κλέβει το νούμερο 7 ο Σολβάτος. Πάση από την οποία τη συγκρατεί ο Μπερδέσης και θέλω να φύγω στην άλλη πλευρά με τον Παναγόπουλο. Παναγόπουλος προσφύγει την πάση στο Μουλαγιάννη για 2. Αστοχή. Το rebound από το νούμερο 3, τον Μπέλα. Και τώρα στην άλλη πλευρά του παρκέ θα τρέξουν οι Golden Lion. Βάζει φρένο και σωστά ο Γασπαράτος και γυρίζει πίσω στον Μπέλα. Μπέλας, ο οποίος μέχρι στιγμής θα έχει πάει περίφημα στο κατέβασμα της μπάλας. Θα πάρει και ένα screen, θα εκτελέσει για 3. Αυτή τη φορά ήταν airball. Παναγόπουλος. Μπερδέσεις, ενώ έπεσε στο παρκέ ο Χαριτονίδης, Μπερδέσεις για 3 άστοχος. Και τώρα πάνω από το νούμερο 0 τον Μουλαγιάννη που παίρνει ένα φάουλ. Σημαντική φάση αυτή, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπαίνουν λίγο στο κλίμα του παιχνιδιού οι παίχτες στο Οκλαχώμα. Στο μάτς περνάει και το νούμερο 25 από πλευρά Golden Lion και πιο συγκεκριμένα ο έτερος Γασπαράτο. Το νούμερο 31. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι πρέπει να κερδίζουν κάποιες μονομαχίες, κάποια rebound έτσι ώστε να αισθανθούν και λίγο πιο ότι είναι στο κλίμα, ότι είναι στο πνεύμα της αναμέτρησης. Γιατί μέχρι στιγμής δεν το έχουν κάνει. Παναγόπουλος θα τον χρειαστούν σήμερα οι παίκτες στο Οκλαχώμα τον Παναγόπουλο. Πάσα έξω του τριών πόντων άστοχο από το νούμερο 23. Αμυντικό rebound από 11 τον Γεωργακόπουλο που θέλει να τρέξει την άλλη μεριά του παρκέ. Δίνει για τον Τζέρι Γασπαράτο που αστοχεί για 3. Το rebound από τον Σολδάτο με το νούμερο 7 και τώρα Παναγόπουλος. Παναγόπουλος, πάσα χαμηλά στον Σολδάτο. Ελεύθερος ο Μπερδέσης, είναι καλές επιθέσεις, μέχρι τώρα δεν έχουν βάλει σούτ όμως. Άστοχος και εδώ ο Μπερδέσης και τώρα στην άλλη πλευρά του παρκέ ο Γεωργακόπουλος. Για το 13-05 και 13 για το φινάλε της πρώτης περίοδου οι Golden Lion ξεφεύγουν χάρη στην καλή τους άμυνα, την αστοχία της Οκλαχώμα και το καλό τους επιθετικό transition. Φεύγουν πολύ καλά στο ανοιχτό γήπεδο και έχουν αυτή τη διαφορά 13 πόντων. Γυρίζουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 και 13 για το φινάλε της πρώτης περίοδου Golden Lion Οκλαχώμα 13-0 στην πρώτη πράξη της προημιτελικής φάσης. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την ΦΑΠΑ, την φαρμακευτική πατρών, η οποία θα περάσει άνευ αγώνος στους 4 λόγω της αδυναμίας των ΚΙΝ να κατέβουν λόγω συρροής κρουσμάτων κορονοϊού. Μπερδέσεις, βρέθηκε πάρα χαμηλά, εκεί προσπαθεί ο Ορφανίδης, βγαίνει προς τα έξω, παίρνει ένα σουτ, είναι άστοχος. Μαζεύουν τα αμυντικό rebound, την Golden Lion και θέλουν να τρέξουμε. Το νούμερο 11 τώρα, τον Γεωργακόπουλο. Γεωργακόπουλο, περνάει την μπάλα. 4:39 ακόμα. Το 11, το 25, το 0, το 10 και το 7 από πλευράς Golden Lion στο παιχνίδι. Εδώ ο Γεωργακόπουλος για 3 είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από το νούμερο 3, τον Μπερδέσης. Κυρία να τρέξει είναι ο Οκλαχώμα. Πάσα για τον Σολδάτο. Σολδάτο, πάσα του τον Μούλα Γιάννη έξω στον Μπερδέση. Έχει ένα τρομερό έλλειμμα. Αυτό πεποίθησε αυτή τη στιγμή και γι' αυτό κιόλας δεν έχουν σκοράρει μέχρι τώρα γιατί δεν πάνε με δύναμη στις τελικές προσπάθειες. Ακόμα ένα άστοχο σου και ο Γεωργακόπουλος στο rebound. Χαριτονίδης, Καμψόν Χαριτονίδης πάσα στον Μπέρτσο. Μπέρτσος, run and gun για 3 με ταμπλό άστοχος. Επιθετικό rebound όμως και καλάθι από τον Γασπαράτο. 15-0 από την εντυπωσιακή Golden Lion η οποία κάνει φίλο και φτερό μέχρι στιγμή στην Οκλαχώμα. Παναγόπουλος θα πάρει ένα σκηνικό και θα φτάρει για 3. Το χρειάζεται αυτό το σκηνικό μέσα. 15-3. Δημήτρης Παναγόπουλος. Ο άνθρωπος που νομίζω ότι είναι ικανότερος όλων να αλλάξει τη ροή ενός παιχνιδιού από τους καλύτερους σκόρερ στο μπασκετάκι. Ένας παίκτης ικανός να αλλάξει τη ροή μιας αναμέτρησης. Γασπαράτος θα πάρει το φάουλ από το νούμερο 23 των 30 φύλου. Και έχουμε time out τώρα από πλευράς Golden Lion. 3 και 25, 3 και 26 για το φινάλε της περίοδου.
με την Οκλαχώμα να πετυχαίνει το πρώτο της καλάθι με τον Παναγόπουλο στο μάτς, το οποίο ήταν τρίποντο, να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα στον συσχετισμό της αναμέτρησης. Δεν αργούμε, σε πολύ λίγο είμαστε ξανά πίσω. Να εξηγήσουμε στον κόσμο, επειδή πολλοί μπορεί να μην έχουν καταλάβει το σύστημα διεξαγωγής, ότι δεν έχει σημασία απαραίτητα ποιος θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι, όσο οι διαφορές, γιατί τι κερδίσει ο Κλαχώμα για ένα πόντο, τι κερδίσει ο Μπολντον Λάι για ένα πόντο, δεν αλλάζουν πολλά. Το θέμα είναι το τέλος θα γίνει το ταμείο. Εδώ ο Παναγόπουλος έκλεψε με τη βοήθεια και του Μπερδέση. Ο Παναγόπουλος κρατάει, πηγαίνει σε σετ παιχνίδι ο Κλαχώμα, δεν πήγε σε συνδυασμό. Παναγόπουλος για τρεις, μετά από το screen προσπαθεί ο Μουλαγιάννης, αμυντικό ριμπάουντ από το νούμερο 32. Και τώρα στο μισό γήπεδο θέλω να τρέξει με τον Γασπαράτο να γυρίζει. Είναι άστοχος, επιθετικό rebound από τον Τζέρι Γασπαράτο. Ωστόσο έχει γίνει φάουλ και μάλιστα... Όχι, δεν είναι βολές, θα παίξει το παιχνίδι μπάλα. Σήμερα λοιπόν είναι αυτός ο πρώτος προημιτελικός. Το βράδυ, αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα με τους Χιν, θα βλέπουμε το δεύτερο μεταξύ Χιν και Φάπα πλέον. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, η Φάπα είναι στους 4. Και τι άλλο περιμένουμε, αύριο Lucky Stars. Μπερδέσεις, αύριο Lucky Stars με Cream Team. Και η Devotion με τη Συμπολίστα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Σολβάτο με τον νούμερο 7. Πάρα πολύ ωραία κίνηση και το σκορ γίνεται 15-5. Γασπαράτος, μπάλα στον Μπέρτς, ωραία επίθεση, μπάλα πηγαίνει χαμηλά, γυρίζει, έχοντας όμως κάνει βήματα το νούμερο 25, τον Μπερδέση. Προσπαθούν σιγά σιγά οι Οκλαχώμα να μαζέψουν τα κομμάτια τους, να ανασυνταχθούν. Έχουν κάνει ένα σέρι 5-0 και θέλουν να το διευρύνουμε. Το Παναγόπουλο τώρα να κρατάει. Παναγόπουλος άργησε λίγο. Τελικά πήγε στο πλάι και σούταρε για τρεις. Αυτό όργησε, δεν μπόρεσε για τρεις πάνω. Ο Μουλαγιάννης το πήρε με το νούμερο 32, ο Μπέρτσος. Και τώρα θέλουν να τρέξουν στην άλλη πλευρά του παρκέ. Με τον Μπέρτσο έξω από τα 6-75. Θα δώσει την μπάλα στο νούμερο 11, τον Γεωργακόπουλο. Ακροβατικό από τον Γεωργακόπουλο, πάρα πολύ όμορφο στο λάθος. Και το σκορ γίνεται 5-17. Μπάλα χαμηλά στον Μουλαγιάννη. Βγάζει στον Μπερδέση. Μπερδέση με το νούμερο 3 για 3. Αστοχός, επιθετικό rebound. Προσπαθεί να πάρει το νούμερο 7 στον Βάτο. Ωστόσο τελικά η μπάλα δεν καταλήγει στα χέρια του. Περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. 1-29 για το φινάλε της περίοδου, με τους Bolton Lai να είναι στο συν 12. Νωρίτερα είχαν την ευκαιρία να κατεβάσουν τη διαφορά σε μονοψήφιο Οκλαχώμα, δεν τα κατάφεραν. Το νούμερο 10, ο Γασπαράτος, προσπάθησε να περάσει μια πάσα, όμως έκλεψε με τα μακριά του χέρια σαν μπλοκάμια ο Μουλαγιάννης. Μπερδέσης, αφήνει στον Παναγόπουλο. Για να δούμε, Δημήτρης Παναγόπουλος κρατάει. Μπερδέσης, έξω. Την μπάλα για τον Σολδάτο τώρα που θα πάρει φάουλ και θα εκτελέσει λίγο. Πέμπτο μαδικό από τους Bolton Lai που συμπληρώνουν τα 5 φάουλ 56 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του περιόδου. Και ο Σολδάτος θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Είναι η πρώτη φορά που μία εκ των δύο ομάδων σήμερα επισκέπτεται τη γραμμή της φιλανδικής. Μέσα η πρώτη βολή από τον Σολδάτο, που γενικά έχει καλό χέρι, ειδικότερα με αυτό το σουτάκι που έχει από μέση απόσταση. Τώρα έβαλε τις δύο βολές με χέρι αλφάδι. Πολύ ίδια ψυχραιμία, ενώ περνάει στο μάτι ξανά ο Ορφανίδης και βγαίνει ο Σολδάτος. 17-7 από τους τυπικά γηπεδούχους Bolton Lai. Το επόμενο μας θα είναι ο Κλαχώμα Bolton Lai, βέβαια όχι ότι αλλάζει κάτι, απλά για το τυπικό της υπόλοιπης. Βάλα βγαίνει έξω στο νούμερο 10 στον Γασπαράτο, που συναντήθηκε.
το βαλέ. 27 από τον Γασπαράτο. Συν 13 για τον Bolton Light. Συνήθως υπάρχει ένας άγραφος νόμος που λέει ότι όταν το σκέφτεσαι πολύ συνήθως θα σπιστεί. Εδώ όμως δεν επιβεβαιώθηκε. Πάρα πολύ ωραία πάσα από τον Παναγόπουλο στο νούμερο 0 τον Κουλαγιάννη. Δεν γίνεται ασύστο όμως. Έχασε το καλάθι. Το rebound από το νούμερο 7 τον Μπέρτσο και τώρα μπάλα στο νούμερο 11 τον Γεώργα Κόπουλο. 11 δευτερόλεπτα όλα για τους Bolton Light. Γεώργα Κόπουλος. Πάσα έξω για τον Μπέρτσο για 3. Άστοχος. Το rebound επιθετικό. Ωστόσο δεν θα μπορέσει και να πετύχει το καλάθι ο Γασπαράτος αν είδα καλά. Κάπως έτσι λοιπόν τελειώνει η πρώτη περίοδος με το Bolton Light να πατούν πολύ καλύτερα στο παιχνίδι. Προηγούνται με 13-27. Η Οκλαχώμα δυσκολεύεται πάρα πολύ στο ξεκίνημα. Επιστρέφουμε για την συνέχεια σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε για το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου με τον Μπερδέση να είναι εδώ στην επαναφορά. Το νούμερο 3, το νούμερο 13, το 33, το 0 και το 94 από πλευράς Οκλαχώμα στο μάτς. Από την άλλη έχουμε το 3, έχουμε το 25, έχουμε τον Χαριτονίδη με το 0, έχουμε το 7 και έχουμε και το 11 από πλευράς Bolton Light. Το νούμερο 33, ο Κουλωμάτης, ο Παναγόπουλος εδώ, ο Μπερδέσης κρατάει, δίνει στο Μουλακιάνη, 14-15 έκλεψαν τον Bolton Light, ωστόσο απλά ο Γασπαράτος πέταξε την μπάλα μακριά και τώρα έχουν όλη την επίθεση η Οκλαχώμα με τον Παναγόπουλο να κρατάει, Παναγόπουλος. Πάει απέναντι στο Χαριτονίδη, με πλάγια βήματα προσπαθεί να τον ακολουθήσει. Σουτάρει για τρεις μπροστά στο Χαριτονίδη, μέσα! Πολύ μεγάλο σούτ από τον Παναγόπουλο που μπορεί να αλλάξει λίγο την ψυχολογία. Πατούσε με την άκρη του παπουτσιού του την γραμμή, τον 6.75. Καλή εκτέλεση όμως μπροστά σε ψηλότερο αντίπαλο. Τον έπαιξε στα πόδια παρότι ο Χαριτονίδης προσπάθησε να παίξει καλή άμυνα. Και τώρα ένα άστοχο σουτ από τον Μπέρτσο, προσπαθούν για το rebound. Τελικά το παίρνει το νούμερο 25, ο Τζέρι Γασπαράτος. Μπέλας, ο Γασπαράτος πέρασε. Σωστό εκεί. Πολύ σωστό το φάουλ από τον Ορφανίδη με το νούμερο 94. Γιατί είχε αποκτήσει καθαρά το πλεονέκτημα μετά το πρώτο βήμα. Δεν τον άφησε να πάει μέσα στο layup για δύο εύκολους πόντους. Πρέπει να κάνουν πιο πολλά φάουλ οι παίκτες στο Οκλαχώμα και να παίξουν πιο σκληρή άμυνα. Εδώ ο Μπέρτσο τα στόχησε με το νούμερο 94 περίπου τον Ορφανίδη και τώρα Παναγόπουλος. Παναγόπουλος κρατάει. Παναγόπουλος έχει απέναντί του τον Γασπαράτο και τώρα τον Χαριτονίδη. Που αυτή τη φορά πέσει στο παρκέ με deflection εντυπωσιακά και κλέβει και την μπάλα και παίρνει και το φάουλ. Καταπληκτικός Χαριτονίδης εδώ πέρα που παίρνει το αίμα του πίσω για το προηγούμενο τρίποντο που έφαγε. Μάλλον για το προηγούμενο δίποντο που έφαγε από τον Παναγόπουλο. Παρά το γεγονός ότι είχε παίξει πολύ καλή άμυνα, τώρα έκανε αυτό το εντυπωσιακό deflection. Έπεσε στο παρκέ, έκλεψε την μπάλα, πήρε και το φάουλ. Τα πήρε όλα και έφυγε σε αυτή τη φάση ο Χαριτονίδης. Μπέλας για τον Μπέρτσο, ξανά ο Μπέλας. Ο Μπέλας κρατάει. Βγαίνει από τα σκρίν πολύ δυναμικά. Αλλά έχει γίνει επιθετικό φάουλ από τον Γασπαράτο πάνω στον Παναγόπουλο. Νομίζω είναι σωστό το σφύριγμα, είναι κινητό σκρίν σε αυτή τη φάση. Φυσικά εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια του replay. Όσοι βλέπετε το match σε μαγνητοσκόπηση μπορείτε να γυρίσετε το βίντεο πίσω και να το δείτε όσες φορές θέλετε για να βγάλετε ένα πόρισμα για οποιαδήποτε αποζητούμενη φάση. Σολδάτος για το νούμερο 0 το Μουλαγιάννη που αυτοκτήρια σε επιτόρυμα όμως από το νούμερο 7 το Σολδάτο. Ξανά ο Μουλαγιάννη για τον Μπερδέστη. Το ζυγίζει, έχει απέναντί του τον Γασπαράτο, τον Γεωργακόπουλο. Συγγνώμη, δεν ήταν καλό το σουτ. Airball από τον Μπερδέση, που μέχρι στιγμής δεν έχει βρει το χέρι του. Yeah. 29 λοιπόν, 7.52 για το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Yeah. Γεωργακόπουλος για τον Μπέλα. Χαμηλά στο Χαριτονίδη με τον κοντύτερο Μουλαγιάννη. Έχει πολύ ωραίες πασχετικές κινήσεις
ο Σαμψόν Χαριτονίδης. Εδώ είδαμε τι ωραία πόσταρε ρόλαρε στο κορμί του αντιπάλου του. Έφτασε με πάρα πολύ δύναμη ακριβώς κατά το καλάθι, σηκώθηκε και τελικά είχε ως κέρδος αυτό το φάουλ που είναι τρίτο ομαδικό για την Οκλαχώμα. Νωρίς αυτή την δεύτερη περίοδο, φαίνεται ότι θα μπουν νωρίς στο bonus Golden Lion. Δύο βολές λοιπόν με Σαμψόν Χαριτονίδη. Μέσα η πρώτη. Από, εγώ θεωρώ, ένα από τα καλύτερα πεντάρια της διοργάνωσης. Και με εμφανή χαρακτηριστικά πενταριού. Δεν παίζει δηλαδή κατά συνθήκη στο 5. Είναι ψηλός, είναι ογκώδης. Εδώ πήρε το εξωτικό rebound, τον παίχτη, αλλά στόχησε. Είναι ψηλός, είναι ογκώδης, είναι πάρα πολύ δυνατός παίχτη. Είναι πολύ δυνατό παιχνίδι. Είναι πολύ καλός και αμυντικά και επιθετικά. Παναγόπουλος για τον Σολδάτο. Σολδάτος έξω στο νούμερο 33, τον Κουκουλωμάτη. Καθυστερεί, πιβοτάρει, πασάρει τελικά στον Μπερδέση. Μπερδέση 4-3, γύρισε. Πολύ ωραίο Μπερδέση, πολύ ωραίο περάσιμο καμπλό. Εδώ νομίζω τον υποτίμησε λίγο ο Χαριτονίδης. Δηλαδή μπορούσε να του παίξει νομίζω καλύτερη άμυνα. Εδώ τον άφησε να γυρίσει με χαρακτηριστική άνεση. Ήρθε το καλάθι από τον Μπερδέση, το πρώτο του στο παιχνίδι σήμερα. Και η διαφορά ξανά στους 10. Μπέρτσος για 3. Μέσα από το νούμερο 7, 24-11 η απάντηση για τους Golden Lion. Η Οκλαχώμα έχει δώσει πάρα πολλά σουτ στους Golden Lion. Είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν να ζεσταίνονται πάλι, γιατί είχαν χάσει αρκετά σουτ στη σειρά. Ο Σολδάτος ίσως να κάνει και βήματα. Τελικά έκλεψε ο Μπέλλας στο ανοιχτό γήπεδο για τον Γασπαράτο. Μέχρι το λέει πολύ εύκολα, πολύ αρχοντικά, κυριαρχικά, όμορφα τελειώνει τη φάση για το 26-11, συν 15 για τους Golden Lion, που πατούν πάρα πολύ καλύτερα στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Προσπάθησαν οι παίκτες της Οκλαχώμα να κάνουν μια αντεπίθεση, ωστόσο την αναχέτησαν πολύ εύκολα οι τυπικά γηπεδούς στο σημερινό αγώνα. Πάνε ξανά στους 15 και εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέψαμε για την συνέχεια του παιχνιδιού, το 3, το 33, το 23, το 13 και το 7 είναι η πεντάδα για το Οκλαχώμα. Το 7, το 3, το 10, το 11 και το 32 από πλευράς Golden Lion, Παναγόπουλος. Κάποια απεγνωσμένα, κάποια μεγάλα σουτ για να επιστρέψει, για να είναι, για να πάρει μπρος σιγά σιγά εδώ. Άλλη πλευρά του παρκέ, την έχασε λίγο τη φάση ο σκηνοθέτης. Ήρθε το καλάθι από το νούμερο 23, από τον 30φύλου Κασπαράτο. Δύσκολη κίνηση, πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Σολδάτο, το νούμερο 7 που μας έδωσε το rebound. Μπερδέσεις, δεν βιάζεται και σωστά. Δεν δίνει την μπάλα στον Παναγόπουλο, που δίνει τον Ορφανίδη. Μπερδέσεις, Παναγόπουλο. Παναγόπουλος ζητάει να παίξει isolation. Τώρα πηγαίνει για το street ο Κουκουλωμάτης. Παίρνει για 3 ο Παναγόπουλος. Καλό ήταν άστοχο όμως με σωστή καμπύλη. Δεν πήγε όμως η μπάλα. Μυθικό rebound από το 11 το Γιωργακόπουλο. Θέλει να τρέξει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Πασάρει την μπάλα μέσα στη ρακέτα από το νούμερο 32. Προσπάθησε να γυρίσει εκεί ο Μάθιου Δάκης. Την μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Ήταν το τελευταίο φάουλ που είχαν να κάνουν οι Οκλαχώμα. Από εδώ και πέρα ό,τι σφυρίζεται οδηγεί στη γραμμή για τους Golden Lion. Τουλάχιστον αυτό το φάουλ που ξοδέθηκε και σωστά. Μπέλλας, κοντά τον Μπερδέσης. Σκρινάριο το νούμερο 32, ο Μαχιουδάκης. Πολύ δύσκολο σούτ από τον Γεωργακόπουλο και παραλίγο να καταλήξει το καλάθι. Σκρινάριος μάγεις το ριμπάουν. Μπερδέσης αναλαμβάνει το κατέβασμα. Δεν είναι στο νούμερο, το νούμερο 23, τον Ορφανίδη. Τον 30φύλου. Σολδάτος με το νούμερο 7. Ένα floater. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Βγάζει τον Παναγόπουλο. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Παναγόπουλος ζυγίζει τις επιλογές. Παίρνει ένα screen. Εκτελεί για 3. Άστοχος. Και η μπάλα αργά και βασανιστικά κυλάει εκτός του ρεμ. Ψάχνει το σούτ του. Ο Παναγόπουλος ψάχνει το χέρι του. Μέχρι τώρα δεν το έχει βρει. Μπέλλας,
Ο Γεωργακόπουλος βγαίνει από τα screen και δίνει πάρα πολύ ωραία στον Μπέρτσο. Για τρεις ο Μπέρτσος άστοχος. Λοιπόν, με το 33 ο Κολομάτης. Εδώ ήταν μια πολύ καλή επίθεση από πλευρά σε Bolton Lye, άσχετα αν δεν μπήκε το σουτ. Bolton Lye πάντως πιστώρουν πάρα πολλά τρίποντα, ειδικά όσο είναι έξω Χαριτονίδη. Δύσκολο ποστάρισμα, άστοχο το σουτ εδώ από το νούμερο 23. Θέλουν να τρέξουν τον Γεωργακόπουλο που θα πάρει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή με τον Γασπαράτο, συγγνώμη, που θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 4 και 4 για το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Bolton Lye, Οκλαχώμα, 26-13 με τους τυπικά γηπεδούχους να έχουν μόλις ομαδικό φάουλ, μόλις ένα ομαδικό φάουλ. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι έχουν κάνει 5 και ακόμα έχουμε και 4 λεπτά. Αυτό τους δημιουργεί πρόβλημα αφενός, γιατί ό,τι σφυρίζεται από εδώ και πέρα θα οδηγεί στη γραμμή για τους Bolton Lye. Αφετέρους, γιατί είναι μόλις 7 παίχτες, 8 παίχτες, και άμα φθαρούν γρήγορα με φάουλ θα υπάρχει θέμα το πώς θα γίνει σωστά η διαχείριση. Συν του ότι είναι και πίσω με 13 πόντους, οπότε τα τόσα πολλά φάουλ μέσα σε εισαγωγικά τους απαγορεύουν το να παίξουν κάποια στιγμή επιθετική άμυνα για να γυρίσουν το momentum. Εδώ πάντως χάθηκαν οι δύο βολές και πήρε το αμυντικό rebound με το νούμερο 0 ο Μούλα Γιάννης. Παναγόπουλος το κατέβασμα. Παναγόπουλος για τον Κουλωμάτη που φτάρει για 3, δεν είναι καλό το σουτ. Μπάλα κυλάει εκτός τερέν. Εντάξει, όλοι έχουν πάρει σουτ. Ο Κουλωμάτης αλήθεια είναι ότι δεν είχε πάρει και επέλεξε να σουτάρει εδώ. Δεν ήταν τόσο κόσμο σαν επιλογή, δεν ήταν τόσο κόσμο σαν επιλογή, αλλά την πέλασε. Πολύ χαμηλά στο σκόριο Οκλαχώμα. Παναγόπουλος έχει ψηγήσει και αυτό είναι σημαντικό. Μπέλας για 3 από 45, άστοχος, αμυντικό rebound του Μουλαγιάννη. Παναγόπουλος θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Κρατάει την μπάλα, Δημήτρης Παναγόπουλος. Στα ένα screen του Σολδάτου, πατώντας τη γραμμή, στάρι μέσα. 26-15, Δημήτρης Παναγόπουλος, ο οποίος είναι και άτυχος, γιατί σε τρεις περιπτώσεις έχει στάρει πατώντας τη γραμμή. Μάνι, θα μπορούσαν να έχουν 3 παραπάνω πόντους δηλαδή. Η Οκλαχώμα. Μπέλα. Καλή άμυνα από τον Μούλα Γιάννη με εκτοψία φάουλ. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των Bolton Lye. Βάλα τα παιχνία απ' έξω. Με τον Μπέλα στην επαναφορά. Είναι στο Χαριτονίδη που έφτασε στο παρκέ. Ο Μπέλας κι άλλο φάουλ κι άλλες βολές. Και μάλιστα σε έναν παίχτη ακατάλληλο για αυτό το πράγμα, γιατί είναι ένας πολύ καλός υπερβολών ο Μπέλας. 2:57 για το φινάλε της δεύτερης περίοδου του πρώτου μηχρόνου. Μπέλας, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στερ, γενικά πάρα πολύ καλός παίχτης. Έβαλε την πρώτη, 27-15. Έχει ακόμα μία. Ο ομολογουμένος, νομίζω μέχρι στιγμής, καλύτερος παίχτης από πλευράς Bolton Lye στο παιχνίδι. Βάζει και τη δεύτερη, 28-15. Παναγόπουλος στο κατέβασμα της μπάλας. Απέναντί του τον Γασπαρά, το πήρε ένα screen, εκτέλεσε, δεν το έβαλε. Ο Μουλαγιάννης δυναμικά στο rebound, δεν υπάρχει foul, Σολδάτο, ξανά Μουλαγιάννης από μέση απόσταση. Μέσα, σημαντικό καλάθι, και βλέπουμε πως κουνείται και ο πάγκος στο πανηγυρίζουν αυτό το καλάθι. Ζήτησε foul στο ξεκίνημα της φάσης ο Μουλαγιάννης με το νούμερο 0, ο οποίος εν τέλει σκόραρε, και η διαφορά πέφτει στους 11. Εκεί κυμαίνεται μεταξύ 10 και 15 πόντους. Δεν έχει πάει πιο πάνω, δεν έχει κατέβει όμως και πιο κάτω. Μπέλας για τον Χαριτονίδη, είναι με το δύτερο αντίπαλο. Πολύ καλό deflection από τον Μουλαγιάννη, που νομίζω εδώ που έγινε φάουλ, έχει και ένα χτύπημα. Έστω και ακούσιο. Και τώρα ο Παναγόπουλος, για να δούμε αν μπορεί να κατέβει διαφορά στο μονοψήφιο. Παναγόπουλος, θα στάρει για 3. Ναι! 28-20, Δημήτρης Παναγόπουλος. Μπόμπερ από τους, τους καλύτερους σουτέρ της διοργάνωσης, και εδώ το αποδεικνύει με ένα πολύ μεγάλο σουτ. Μπορεί να αλλάξει λίγο το momentum του αγώνα. Για να δούμε.
Είναι σημαντικό αυτό το τελευταίο δίλεπτο του ημιχρόνου να δούμε με τι διαφορά θα κλείσουν το ημίχρονο με Golden Light. Χαριτονίδης κοράει την μπάλα χαμηλά. Έχει κοντά τον Μουλαγιάννη. Χαριτονίδης πολύ ωραία εκεί, πολύ αρχοντικά. Έβαλε στην πλάτη τον αντίπαλό του που δεν είχε άλλο τρόπο να τον σταματήσει πέρα από το φάουλ. Το θέμα είναι ότι έχουν εδώ και πολλή ώρα συμπληρώσει, εδώ και 3 λεπτά έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά. Οπότε ο Χαριτονίδης θα πάει σε βολές μετά το time out. Δύο βολές με τον Σαμψόν Χαριτονίδη. 1 και 37 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Χαριτονίδης, θα πω εγώ ότι είναι ένας από τους παίχτες, βέβαια τον έχω εκφιάσει πολύ σε όλο το μάτς, αλλά είναι χάρμα οφθαλμών, πολύ καλός παίχτης για το επίπεδο του τουρνουά. Δηλαδή, να πω την αλήθεια, δεν μου έρχεται άλλο πεντάρι στη διοργάνωση με τα χαρακτηριστικά του Χαριτονίδη. Παναγόπουλος, μία στις δύο και ο Χαριτονίδης νωρίτερα. Παναγόπουλος με διαφορά σε 9, πολύ ωραία πάση χαμηλά. Στον Μουλαγιάννη, μπάλα περνάει εκτός από τον Γασπαράτο. Βρήκε η μπάλα λίγο στα ακροδάχτυλα του Γασπαράτου και πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου για την Οκλαχώμα. Η οποία πάντως έχει αρχίσει σιγά σιγά να δείχνει ψήγματα αντίδραση. Πολύ ωραία επαναφορά του Παναγόπουλου, γυρίζει πολύ δύσκολα εκεί. Ο Ορφανίδης, δύσκολο εγχείρημα αυτό μπροστά στο Χαριτονίδη και ασόλυσε και αμυντικό rebound στο Χαριτονίδη με το νούμερο 0. Πέρτσος. Πέρτσος κρατάει, έχει κοντά τον Σολδάτο. Παίρνει screen, δύσκολη κίνηση, άστοχος, rebound από κανέναν. Ένα λεπτό ακριβώς για το ημίχρονο, 59,9 για την ακρίβεια, για τους ψυχαναγκαστικούς. Η μπάλα είναι για τον Οκλαχώμα με τον Παναγόπουλο στο κατέβασμα της μπάλας. Για να δούμε πού θα κλείσει η ψαλίδα για το φινάλε του πρώτου ημίχρονου. Φάουλ, έχουν να δώσει πολλά φάουλ, εδώ το έκανε ο Χαριτονίδης πάνω στον Παναγόπουλο. Μετά το αρχικό σοπ, μετά το αρχικό 13-0, 15-0 μάλλον, έχουν αρχίσει και παίζουν πολύ πιο ορθολογικά οι παίκτες του Οκλαχώμα. Παναγόπουλος εδώ στις μάτια, θα ήταν κακή επιλογή κακό σου, τα μυντικό rebound από το νούμερο 7 και τώρα το 11 στο κατέβασμα της μπάλας ο Γεωργακόπουλος, κρατάει την μπάλα. 34 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο, το 15 είναι για την ομάδα του Golden Light. Τζέρι Γασπαράτος για τον έτερο Γασπαράτο. Πέρσος, ξανά Γασπαράτος, 45. Χαριτονίδη για 3. Τελειώσει ο χρόνος, πολύ καλή άμυνα. Το παράκαναν κιόλας λίγο με το passing game. 18 δευτερόλεπτα, όλα για την Οκλαχώμα που όμως ο Golden Light έχει τη δυνατότητα να κάνει και 3 φάουλ. Αναγόπουλος. Δεν παίρνει μπάλα, υπάρχει όμως φάουλ και βολές. Εδώ ήταν ευκαιρία να πετύχει τον goal foul για να κλείσει ιδανικά το ημίχρονο. Βέβαια, ό,τι και να γίνει από τις βολές του Παναγόπουλου, υπάρχουν και 8 δευτερόλεπτα ακόμα, 8,2 για την ακρίβεια για τους Golden Light. Έξω η πρώτη από έναν παίκτη που γενικότερα δεν μας συνηθίζει και πολύ να χάνει βολές. Έχει ακόμα μία. Δημήτρης Παναγόπουλος λοιπόν, την έβαλε, 29-21. Εδώ έξαλα διαμαρτύρονται ο Οκλαχώμα. Ο Μπέρτσος για 3 από πολύ μακριά είναι άστοχος και κάπως έτσι το αμυντικό rebound που πήρε ο Κουκουλωμάτιδα το νούμερο 33 τελειώνει το ημίχρονο. Ο λόγος που διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες στο Οκλαχώμα είναι επειδή στην προσπάθεια του να κάνει επαναφορά ο παίκτης της Golden Light μπερδέθηκε και μπήκε μέσα στο παρκέ. Ο διαιτητής του τη χάρισε. Νομίζω ότι είχε παράβαση. Αν είδα σωστά τη φάση, γιατί το ξαναλέω, εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα την πολυτέλεια του replay. Εσείς, όπως είπα και νωρίτερα, που το βλέπετε το match σε μαγνητοσκόπηση, μπορείτε να κάνετε. Να δείτε τη φάση 10 και 15 φορές και όσες θέλετε για να βγάλετε το συμπέρασμα, αν υπάρχει μια επιβλητούμενη φάση. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο που όπως φαίνεται έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ βλέπουμε
έχουμε και το Γιάννη Νταφογιάννη της γραμματείας. Έλα να πεις δύο λόγια στον κόσμο. Έλα. Τραβάω. Σε τραβάω. Στο κλειστό, στο προπονητικό κλειστό του Καστελόκαμπου, στο γήπεδο του Προμηθέα. Μέχρι στιγμής βλέπουμε, είδαμε μάλλον ένα πρώτο ημίχρονο μεταξύ Οκλαχώμα και Πολτονλάι όπως το περιμέναμε. Πολύ σκληρό, πολύ δυνατό παιχνίδι με χαρακτηριστικά ντέρμπι και στην Πολτονλάι να προηγείται 29-21, αν και έχει φτάσει να προηγείται μέχρι και 15 πόντους. 15-0 και 26-11. Παναγόπουλος για 3 άστοχος, επιθετικό rebound από τον Βουλαγιάννη το νούμερο 0. Όμως δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Και τώρα το νούμερο 11 που μαζί με το 0, το 3, το 32 και το 10 παρτίζουν την πεντάδα των Πολτονλάι. Από την άλλη έχουμε το 13, το 3, έχουμε το 0, το 94 και το 23. Καλό passing game και ο Σαμψόν Χαριτονίδη Στάρ για 2 είναι άστοχο. Το rebound όμως από το νούμερο 32. Και ο Γασπαράτος σε μια δύσκολη κίνηση. Δεν μπορεί όμως ούτε αυτό να σκοράρει. Το μισό είναι το rebound. Ο Μουλαγιάννης, ο οποίος έχει κάνει δουλειά με αρκετά rebound. Παναγόπουλος, πάσα καλή εδώ κάτω από το καλάθι. Ωραίο ρολάρισμα και πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τον Τριανταφύλλου. Από τα πιο όμορφα καλάθια του παιχνιδιού, από τον Γιώργο Τριανταφύλλου που κάνει το σκορ 29-23 λεπτά ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Και δείχνουν σιγά σιγά η Οκλαχώμα ότι είναι στο πνεύμα του παιχνιδιού, ότι δεν σοκαρίστηκαν από το καλό ξεκίνημα των Bolton Light. Τρίποντο τώρα άστοχο από το νούμερο 11 τον Γιαγκοπούλο και τώρα ο Μπερδέσης είναι στο Μουλαγιάννη και αυτός για τον Δημήτρη Παναγόπουλο. Παναγόπουλος κρατάει την μπάλα. Στάρια πρις! Όχι. Χαριτονίδης εύκολο rebound, το παράκανε ο Παναγόπουλος. Τον Χαριτονίδης. Τι φάουλ βήματα είναι εδώ. Τελικά οι διευθυντές απλά άφησαν το παιχνίδι να συνεχιστεί. Πάντως η μπάλα είναι για τους κοκκινόμαυρους. Αυτή η στολή των Οκλαχώμα που μοιάζει πολύ με, θυμίζει πολύ Παναχαϊκή. Παναχαϊκή, Μίλαν, Απόλλων Καλαμαριάς, τέτοια φάση. Μπερδέσεις. Θα δώσει την μπάλα στο νούμερο 23. Φοβερή προσποίηση από τον Τριανταφύλλου. Πανέμορφη ενέργεια και έξω πάσα στον Ορφανίδη. Ορφανίδης με τον Σαμψόν Χαριτονίδη. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. 29-25. Η Οκλαχώμα είναι εδώ. Έχει κάνει το comeback. Πάει πάρα πολύ καλά στην αναμέτρηση και έχει μπει πολύ καλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Μπέλα. Γασπαράτος με τον Περδέστη. Γασπαράτος. Την μπάλα πηγαίνει έτσι. Το Μουλαγιάννη, δύσκολη κίνηση. Γύρισε, καλή άμυνα όμως από τον Μουλαγιάννη. Εξαιρετικό rebound από τον Γασπαράτο, με το νούμερο 10. Έκλαψε ο Μπερδέσης εντυπωσιακά με τα μακριά του χέρια σαν πλοκάμια. Εδώ θύμισε Τζρου Χόλιντεϊ απέναντι στον Μπούκερ και στην άλλη πλευρά του παρκέ κέρδισε και το φάουλ το νούμερο 94 ο Χανίδης. Δύο βολές με το σκορ 29-25, 7 και 38. Η Οκλαχώμα πλέον έχει επιστρέψει. Πλέον έχουμε ντέρμπι και δεν μπορεί να επιβάλλει κανένας για αυτό. Μια πάρα πολύ όμορφη αναμέτρηση μέχρι στιγμής. 29-26 με την πρώτη βολή από τον Ορφανίδη. Ίσο και ακόμα μία. Στόχησε όμως. Και ο Μπέλας το κατέβασμα του μπάλας. Πάσα, κλέβει εντυπωσιακά ο Παναγόπουλος και ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Μουλαγιάννης. Αυτοί οι δύο κάνουν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Παναγόπουλος για 3 για την σοφάριση. Όχι, επιθετικό rebound από το νούμερο 0 το Μουλαγιάννη. Ξανά Παναγόπουλος. Θα πάει σε ένα δύσκολο σουτ, άστοχο κι αυτό. Ο Μουλαγιάννης παλεύει. Πάλι επιθετικό rebound. Μπερδέσεις. Ο Ορφανίδης για 3. Ούτε αυτός αμυντικό rebound. Εδώ νομίζω ότι τους έπιασε πρεμούρα να ισοφαρίσουν, ενώ θα μπορούσαν να πάνε σε ένα εύκολο μπάσιμο. Και ο Οκλαχώμα, στην άλλη πλευρά και ο Γιαγκόπουλος για 3. Από τις φάσεις που κάνουν τη διαφορά είναι αυτές. Έχασαν 3 και 4 ευκαιρίες οι Οκλαχώμα να ισοφαρίσουν και τώρα δέχονται το τρίποντο στο ανοιχτό γήπεδο με τον Γιαγκόπουλο για το 32-26. Παναγόπουλος. Παναγόπουλος, κρινάριο Μουλαγιάννης. Παναγόπουλος κρατάει. Πάει με το floater, airball. Ο ίδιος προσπαθεί για το rebound. Βγάζει έξω την μπάλα. Σου τριών πόντων άστοχο. Ο Μουλαγιάννης, ο Μπερδέσης τελικά με το νούμερο 3 που έχει κάνει τράψη τα επιθετικά. Μπερδέσης, τέλος του χρόνου. Εδώ
τώρα μία διχογνωμία για το αν ο χρόνος έπρεπε να ανανεωθεί. Γιατί η μπάλα κούμπησε στη Στεφάνη, ο χρόνος προφανώς δεν ανανεώθηκε και ήταν λάθος από την γραμματεία. Αν βλέπω καλά, το ξαναλέω, τα συμβαίνουν αυτά. Να πω την αλήθεια, δεν είμαι και σίγουρος αν ανανεώθηκε ο χρόνος, απλά μου φάνηκε ότι κύλησε πολύ γρήγορα μετά. Μπέλας για το τρίποδο του Γεωργακόπουλου, επιθετικό rebound από το νούμερο 32, που κερδίζει ένα δυνατό φάουλ. Στα όρια του αντιεθνικού δεν δόθηκε το αντιεθνικό. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο βολές με τον Ματσουδάκη και ευκαιρία για τους Bold Online, οι οποίοι δέχτηκαν πολύ μεγάλη πίεση στο ξεκίνημα της περίοδου, να στείλουν τη διαφορά ξανά στους 7-8. Έχασε την πρώτη ο Ματσουδάκης, άσχημα εκτελεσμένη, έδωσε πολύ τους και με τα μπλο κιόλας. Δεν μπορεί να πει μια τέτοια βολή. Και η δεύτερη, φυσικό rebound όμως, με την συνδρομή του Γασπαράδη. Πάλα είναι και με πλαφόμα όμως, καθώς είναι συνεννοησία μεταξύ των παιχτών της Bold Online. 6 λεπτά ακόμα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Πάλα χαμηλά στο Μουλαγιάννη, που είναι μακριά από τα δύο δράσεις. Δεν είναι ο Μπερδέσης. Τα ένας είναι ο Μπερδέσης, επιθετικό ξεκάθαρα από τον Μουλαγιάννη. Πέρασε αντικανονικά τα χέρια του στο σώμα του αντιπάλου του, στην προσπάθεια να σκρινάρει. Κινήθηκε κιόλας στο σκριν, ορισμός του επιθετικού φάουλ, χωρίς να χρειαστούμε καν replay. Η μπάλα λοιπόν αλλάζει και πάλι κατοχή και είναι για την Bold Online. Μπέλα. Μπάλα στο νούμερο 11, τον Γεωργακόπουλο, πέρασε, φάουλ. 11:37. Όμι. Μπέλα. Ο Μπέλας, καλή πάσα εδώ στον Γασπαράτο για 3, άστοχος, αμυντικό rebound του Μουλαγιάννη. Παναγόπουλος. 5-23. Ο ενορχιστρωτής του το αυτόμα, ο Παναγόπουλος, ο οποίος πάντως σήμερα έχει πολλά στο χασούτο, όπως και εδώ. Μουλαγιάννης επιθετικό rebound, κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Ξανά για τρεις ο Παναγόπουλος. Και άλλο επιθετικό Μουλαγιάννης που κάνει πραγματικά θράψη. Έχει πάρει πάρα πολλά rebound ο Μουλαγιάννης, κάνει πολύ μεγάλο μάτ. Και νομίζω χρειάζεται να πει λίγο χάρη τον ίδιο για να ελέγξει το rebound από πλευράς τον Bold Online. Τώρα όμως έκανε βήματα το νούμερο 23 ο Τριανταφύλου. Κατοχή θα περάσει και πάλι η Bold Online. Είναι εντυπωσιακά τα rebound που παίρνει ο Μουλαγιάννης, γιατί και στις δύο περιπτώσεις φάνηκε να έχει ο αντίπαλός του πλεονέκτημα. Παρ' όλα αυτά ο Μουλαγιάννης με πολύ μαχητικότητα δεν παράτησε τις φάσεις, πήρε τα rebound, άσχετα αν δεν απέφερε καρπούς, δεν απέφεραν στο τέλος καρπούς, τουλάχιστον το σκορ. Ο Μουλαγιάννης νομίζω ίσως είναι και καλύτερος από το γράφε ο Κλαχώμα σήμερα. Κάνει πολύ βρώμικη δουλειά. Μέχρι τώρα 3 πόντων άσχετο. Αμυντικό rebound από τον Σολδάτο με το νούμερο 7 που αφήνει στον Μπερδέση. Άσχετο ήταν από το 25 το Γασπαράτο. Μπερδέση κρατάει την μπάλα. Δίνει στο Μουλαγιάννη. Μουλαγιάννη περάει στο μέσο του Σολδάτο με το νούμερο 7 που στάρει. Γυρίζει πολύ ωραία πάσα έξω. 3 πόντων άσχετο. Και άλλο επιθετικό προσπαθεί να πάρει ο Μουλαγιάννη. Τελικά έχουμε τι. Έχουμε φάουλ. Φάουλ. Ναι, φάουλ. Ο διευθυντής του δείχνει ότι αγκάλιασε τον αντιπαλό του. Οπότε η μπάλα είναι για την Bold Online. Τέταρτο ομαδικό για τον Οκλαχώμα. Έχει θεματάκι ο Οκλαχώμα με τα φάουλ. Σήμερα έχουν κάνει πολλά φάουλ και ο Μουλαγιάννης περνάει εκτός παρκέ. Τώρα είναι εκτός παρκέ και ο Παναγόπουλος. Και να δούμε πώς θα μπορέσουν τώρα να το διαχειριστούν. Γιατί είναι μια δύσκολη συνθήκη. Εδώ έχουμε διακοπή γιατί η μπάλα γλιστράει, όπως λέει ο Γεωργακόπουλος. Είναι μια δύσκολη συνθήκη γιατί ο Παναγόπουλος ορθώς βγαίνει νομίζω για να καθαρίσει λίγο το μυαλό του, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παίχτης που όταν τέτοιοι παίχτες έχουν πολλά συνεχόμενα στο χασούρ, χρειάζονται μερικά λεπτά στο πάντο για να ξελαμπικάει το μυαλό του. Αλλά είναι δύσκολη συνθήκη το ότι βγήκε ο Μουλαγιάννης και πέρασε ο Χαριτονίδης από την άλλη. Βγάζει τώρα καταπληκτική πάση για τον Πέρσο, στάρει για τρεις νεάστοχα. Αμυντικό
πάνω του Τριανταφύλλου. Να δούμε τώρα πώς θα το πετσέλνει ο Κλαχώμα. Θεωρητικά με το Χαϊρκονίδη μέσα και το Μουλαγιάννη έξω έχει πλεονέκτημα η Bolton Light. Μπερδές σε ένα run and gun από αυτό. Ο Μπερδές στο αμυντικό rebound από το νούμερο 32 του Μαξιδάκη. Το Χασπαρά το Χάι έχει το layup για το 34 και το time out. Καλούν οι παίκτες της Οκλαχώμα που βλέπουν το μείον 3 να γίνεται μείον 8. Είχαν πολλές ευκαιρίες να επιφαρίσουν ή και να μειώσουν, περαιτέρω το σκορ. Δέχονται ξανά την αντεπίθεση των Bolton Light που μένουν σε 5-0. 3-39 για το τέλος του δεκαλέπτου. Έχουν κάνει το σκορ 34-26. Επιστρέψαμε για την αρχή του παιχνιδιού. Τις πεντάδες έχουμε το 7, το 13, το 3, το 33 και το 94 από πλευράς Οκλαχώμα. Από την άλλη για τους Bolton Light έχουμε το 11, το 7, το 0, το 32 και το 25. Παναγόπουλος, ωραία πάσα χαμηλά για τον Σολδάτο. Πάσα την οποία θα συγκρατήσει ο Τριανταφύλλου, πάει με ένα δύσκολο σουτ από μέση απόσταση. Το σχετικό ρυθμό του Ορφανίδη που παλεύει, δίνει στον Σολδάτο, Παναγόπουλος. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, Παναγόπουλος, για να δούμε στα κάνει. Φτάει ένα screen. Έχει τον Ορφανίδη που ζητάει την μπάλα. Πέρασε ο Παναγόπουλος, πάει με το floater. Τον έφυγε εδώ, μπάλα πήγε και μπήκε. Ωραία προσπάθεια του Παναγόπουλου, αλλά εδώ ήταν άδικο. Μπέρτσος. Σταματάει την τρίπλα. Έχει κοντά του τώρα το νούμερο 94 του Ορφανίδη. Πέρασε ο Μπέρτσος. Δύσκολη κίνηση, floater και αυτό. Δεν ήταν τυχαίο εδώ. Παναγόπουλος τώρα πήγε να τρέξει ένα είχε καθαρή πάση στο Μπερδέση που δεν σήκωσε την πάλι να πηγεί. Παναγόπουλος πέρασε, ωραία, τώρα δεν είναι στο Μπερδέση στη γωνία. Ελεύθερο στο κουλωμάτι σου σκεφτεί. Και λοιπόν το πρόβλημα του νούμερο 25 να σπαράσει. Υπάρχει άγχος τώρα, υπάρχει πίεση. Είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα, μιλάμε για πρόκριση τετράδα. Όπως και να έχει βέβαια, για να υπάρχει τόση νευρικότητα σήμερα, φανταστείτε ότι έχουμε να δούμε την Τετάρτη, που θα είναι η τελική μάχη για την πρόκριση. Ό,τι και να γίνει σήμερα, όποιος και αν ηττηθεί θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Εδώ κλέβει ο Παναγόπουλος την μπάλα και θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Παναγόπουλος. Παναγόπουλος πάντα. Φωνάζει ο Μπέλλας από τον πάγκο για την άμυνα. Ελεύθερος ο Ορφανίδης για τρεις μετά την πάση του Παναγόπουλου άσχετος. Ο Μπερδές προσπαθεί πανέξυπνα όμως ο Δασπαράτος. Στρώχνει την πάση πάνω στο Μπερδές που κερδίζει την κατοχή εδώ. Μια φάση που μπορεί να μην πιστώνεται ως rebound για τον Δασπαράτο. Αλλά ενήργησε με τεράστια κυβέρνεια και κέρδισε αυτή την κατοχή. Γεωργακόπουλος. Το κατέβαζε. Πέρασε δύσκολο το φλάτο. 36-26, πολύ δύσκολη και με λίγο ανορθόδοξο στυλ, αλλά σημασία έχει ότι μπήκε ένα σημαντικό καλάθι για να πάει διαφορά μετά από πάρα πολύ ώρα στο δάσο διψήφιο. Παναγόπουλος πέρασε, έφτασε μέχρι το layup, ούτε τώρα μπαίνει μπάλα. Με το βοήθεια του Σαμψόν θα ειρηνίζει το rebound και το νούμερο 11 ο Γεωργακόπουλος στην άλλη πλευρά του παρκέ. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι όμως από τον Δασπαράτο. Και τώρα από την άλλη πλευρά, Παναγόπουλος, σουτάρει για τρεις μέσα. 36-29. Από τα καλάθια μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός παιχνιδιού. Αν και νομίζω ότι ο Ορφανίδης περίμενε καθαρά πάσα κάτω από το καλάθι για ένα εύκολο δίποντο. Ο Παναγόπουλος προτίμησε να αφήσει το δίποντο για ένα τρίποντο που θα μειώσει διαφορά στο 7. Γεωργακόπουλος πέρασε δύσκολη πάσα την οποία τη συγκρατεί εκεί ο Τέξτερ. Τώρα δεν προλαβαίνει την μπάλα. Εκτός αγωνιστικών ορίων, 55-7, 36-29 μπροστά η Bolton Light κατοχή για τον Οκλαχώμα. Σε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο τουρνουά. Ξαναλέω, ό,τι και να γίνει σήμερα, υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι. Μουλαγιάννη, πολύ ωραία θα μιλάω στο Σολδάτο, έκρυψαν την μπάλα. Η οποία δεν εμφανίζεται στο καλάθι, αλλά μαζεύει ακόμα ένα επιθετικό ο Μουλαγιάννης και περνάει την μπάλα στο Σολδάτο. Άστοχος με το νούμερο 7 Σολδάτο. Μάγκες εκτροφών. Rebound με το νούμερο 32 Μαξιδάκη. Τρομερό μάτς πέσει στην κορμιά. Έμα και άμμος. 25 δευτερόλεπτα για το φινάλι του περίοδου. Για να δούμε. Μπέρτσος πέρασε. Η μπάλα πάει έξω στον Γασπαράτο. Καλή προσποίηση. Ίσως έγινε και βήματα. Πέρασε. Αστόχησε από την καλή άμυνα του Ορφανίδη. Πασάρι στον Παναγόπουλο. 12. Φάουλ είχε να δώσει σωστά ο Γασπαράτος. 10 δευτερόλεπτα ακόμα και έχουν να δώσει 2 φάουλ οι Bolton Light. Να δούμε αν θα επιχειρήσουν να το δώσουν.
ένα μάτς με εντυπωσιακή εξέλιξη. Παναγόπουλος πήρε ένα σκρίν και εκτέλεσε για τρεις. Τρεις βολές. Το καλύτερο δυνατό σενάριο. Γκρινιάζει ο Γεωργακόπουλος γιατί νομίζω ότι του έκανε πρώτα ένα φάουλ χαμηλά, το οποίο όμως δεν το έδωσαν οι διαιτητές. Προτείνησαν να αφήσει το παιχνίδι. Ο Γεωργακόπουλος προφανώς και ήθελε να κάνει φάουλ γιατί είχε, όπως είπαμε, είχαν να δώσουν την Golden Lie. Ο Παναγόπουλος συνέχεια πήρε το σουτ, ένα τραβηγμένο σουτ, ωστόσο ο αντίπαλός του έπεσε με περίσσια δύναμη πάνω του, τον έστειλε στην γραμμή για τρεις βολές, 3,5 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Μέσα η πρώτη από τον Αλεξή Σβέντ της Πάτρας, 3,5 δευτερόλεπτα, 36-30, Δημήτρης Παναγόπουλος, 36-31, έχει βρει τώρα το ρυθμό του και έχει ψυχολογία. Θα πετάξουν την μπάλα από το κέντρο. Το νούμερο 11 είναι άστοχος όμως ο Γεωργακόπουλος και κάπως έτσι τελειώνει η τρίτη περίοδος με επιμέρους σκορ όχι πολύ υψηλό σε αυτή την περίοδο. Το 29-21 έγινε 36-31, δηλαδή έβαλαν μόλις 7 πόντους οι Golden Knights και δέχτηκαν 10. Επιστρέφουμε σε περίπου 1-2 λεπτάκια για την τελευταία περίοδο, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τρέψαμε για την τελευταία περίοδο ενός χιτσκοκικού, θρυλερικού, γκρανγκινιολικού παιχνιδιού εδώ στον Καστελόκα από 36-31 μπροστά στο σκόρι Golden Lie. Να πούμε ότι σε περίπτωση ισοπαλίας το μάτς δεν οδηγείται στην παράταση γιατί όπως είπαμε υπάρχει και δεύτερο μάτς και αυτό που μετράει είναι το συνολικό σκορ των δύο αναμετρήσεων σε πρότυπα παλιού BCL τα πρώτα χρόνια του Basketball Champions League. Πλέον δεν ισχύει ούτε στο Champions League. Είναι σπάνιο η αλήθεια, είναι γι' αυτό το μπασκετάκι καινοτομή. Γεωργακόπουλος, δύσκολος του τραβηγμένο, ακόμα ένα rebound από τον Σολδάτο αυτή τη φορά με το νούμερο 7. Το 7 το 13, το 94 το 0 και το 33 από πλευράς Οκλαχώμα, το 32, το 10, το 25, το 7 και το 11 από πλευράς Golden Lie. Παναγόπουλος, πολύ καλή πάσα στο Σολδάτο, κάτω από το καλάθι, γύρισε καλάθι. 36-33, ξανά στο ένα σούτ την διαφορά, στο ένα τρίποντο. Τι παιχνίδι, πολύ ωραίο παιχνίδι. Το καλύτερο που μπορούσαμε να περιμένουμε για ξεκίνημα πρώιμη τελικών. Απαντούν με τον Μαρτιουδάκη, που άφησε πάρα πολύ όμορφο το καλάθι και σε την ιδανική εφαρμογή του pick and roll με τον Γκασπαράτο. Παναγόπουλος πέρασε φάουλ και καλάθι. Δημήτρης Παναγόπουλος, 38-35, εδώ ήταν ένα φάουλ το οποίο όμως δεν ήταν δυνατό από αυτό που ξέρετε που λέμε ότι σπάει τον τζαμπουκά ενός παίχτη, δηλαδή δεν τον δυσκόλεψε να φτάσει μέχρι το lay-up αφού του έγινε το φάουλ. Παναγόπουλος έμεινε στον αέρα, τελείωσε τη φάση και έχει τη δυνατότητα να στείλει διαφορά στους δύο και το κάνει. Μειώνουν ακόμα περισσότερο το Οκλαχώμα και πλέον πάμε να δούμε ένα μεγάλο, ένα θρίλερ εδώ στο Δεσσελόταμπο. Μπέρσος κρατάει την μπάλα, ο Μπέλας του ζητάει, ο Μπέρσος κράτησε την μπάλα στο νούμερο 32 τον Μαρτιουδάκη και από εκεί στο Γασπαράτο, πάρα λίγο να κάτσει, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Έχει μπροστά του Κουκουλουμάτη, κρατάει πολύ δύσκολο σουτ με καμπύλη, αστοχή, rebound αμυντικό με τον Κουκουλουμάτη να το ολοκληρώνει και τώρα Παναγόπουλος. Ευκαιρία τώρα να ισοφαρίσουν ή ακόμα και να περάσουν μπροστά οι Οκλαχώμα, για να δούμε. Παναγόπουλος για τρεις, με βηματάκι πίσω, κακή εκτέλεση. Αυτή εκεί για το rebound και τελικά η μπάλα είναι ξανά για τον Οκλαχώμα γιατί η μπάλα βρήκε στο κάτω μέρος του ταμπλό και αυτό φυσικά όταν γίνεται κατ' οκεί περνάει για την ομάδα του επιτίθεται. Εδώ, ωραία κίνηση από τον Κουλωμάτη, Μουλαγιάννης από μέσα απόσταση δεν ισοφαρίζει. Όσες φορές έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν, λίγο ψυχούν από πέφτες στο κρατόμα. Εκπληκτική άμυνα του Παναγόπουλου πάνω στην μπάλα που θέλει να φύγει τώρα στο ανοιχτό γήπεδο. Παναγόπουλος τρέχει, φτάνει μέχρι το Λία. Ναι! Από το 0, Δημήτρης Παναγόπουλος. Τρομερό παιχνίδι εδώ στο Καστελόκαμπο. Το ξαναλέω, ίσως το καλύτερο παιχνίδι της διοργάνωσης μέχρι στιγμής.
Κερδίζει φάουλ ο Μπέλας. Να δούμε αν θα είναι βολές ή αν θα παιχτεί μπάλα απ' έξω. Δεν είδα να πω την αλήθεια αν δόθηκε ψηλά ή χαμηλά. Αν δόθηκε η πρώτη επαφή είναι χαμηλά, αν δόθηκε η δεύτερη είναι ψηλά. Δόθηκε η πρώτη και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. 7:31 για το φινάλε της αναμέτρησης. Μπέλας, τι έχουμε. Φάουλ μακριά την μπάλα του Κουλωμάτη. Τώρα ο Χαριτονίδης από τη Μαθηδάκη. Για να δούμε. Βάλε θα παιχτεί απ' έξω. Με Μπέλα. Μπάλα πέρασε μέσα. Δύσκολη κίνηση και πολύ όμορφο καλάθι εδώ από τον Τζέρι Βασπαράτο. Ξανά προβάδισμα για το Golden Light. Προβάδισμα δεν έχω πάρει ακόμα για το ακόμα. Και μετά το αρχικό 0-0 ήταν η πρώτη φορά που έχει πάρει το νωρίτερα. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Κουλωμάτη με το νούμερο 33 που τελειώνει το τάσκι και σοφαρίζει και πάλι. 40 όλα. Μπέλας, ό,τι και να γίνει σήμερα φαίνεται ότι το παιχνίδι της Τετάρτης θα είναι αυτό που θα κρίνει την πρόκληση. Αλλά για να δούμε. Περδέσεις. Μουλαγιάννης με το νούμερο 0, πάσα χαμηλά στο Σολδάτο. Πολύ ωραία κίνηση του Σολδάτου, δεν μπορεί όμως να πετύχει το καλάθι. Μάγιος εκτιμαθών και το υπάρχει είναι αμυντικό. Θέλει να τρέξει πάνω στο βράδυ. Ο Γασπαράδος με το νούμερο 25. Δίνει την μπάλα στον νούμερο 10 εδώ. Ίσως να έγινε και φάουλ. Επιθετικό rebound, Μάγιος εκτιμαθών. Γασπαράδος φάουλ την περδέση. Εδώ συγγνώμη, το χάσαμε το πλάνο. Δύο βολές. Δύο βολές για τον Ρεφ Παράτο. Μέσα η πρώτη. 41-40 για τους Bolton Light. Έβαλε και τη δεύτερη. Γενικά είναι αρκετά εύκολη ομάδα από τις βολές. Και ο Κασπαράτος και ο Μπέλας και ο Χαριτονίδης που είχε πάει νωρίτερα. Παναγόπουλος, φάουλ αμυντικό από τον Κασπαράτο με το νούμερο 10 που βρέθηκε και εντελώς σε αμυντική ανισορροπία. Πάρα θα παιχτεί απ' έξω με τον Δημήτρη Παναγόπουλο να δεις τον Περδέση. Περδέση κρατάει. Δίνει στον Τριανταφύλλου. Τρομερή άμυνα εδώ από τον Παναγόπουλο. Εδώ να μας είναι ξανά για τους Golden Light. 6 και 12 για το φινάλε. Time out. 6 και 12 για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής της πρώτης πράξης μεταξύ Bolton Light και Oklahoma. 42-40 μπροστά στο σκόρι Bolton Light σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα της Λαξιούνης. Με τον Μπέλα να πηγαίνει στην επαναφορά με το νούμερο 3. Μπέλα. Δίνει στον Γεωργακόπουλο για 3. Αυτός είναι άστοχος. Αμυντικό rebound με ευκολία το νούμερο 23, ο 35 που δίνει στον Μπερδέση. Μπερδέση 6 και 4 ακόμα. Μπερδέση πάσα χαμηλά. Θα πάρει την μπάλα ξανά από τον Ορφανίδη. Τώρα θα δώσει τον Μουλαγιάννη μακριά από τα δύο βράση. Το αφήνει στον Παναγόπουλο. Εκπληκτικό στόπ του Χαριτονίδη πάνω στον Παναγόπουλο. Τρομερή τάπα. Και τώρα στην άλλη πλευρά του παρκέ δεν μπορεί ο Μπέλα να σκοράρει και η μπάλα είναι για τον Ορφανίδη. Το στόπ του Χαριτονίδη πάνω στον Παναγόπουλο είναι μία από τις φάσεις, τις πιο εντυπωσιακές φάσεις αναμέτρησης. Καταπληκτική άμυνα, δεύτερη τόσο καλή άμυνα του Χαριτονίδη πάνω στον Δημήτρη Παναγόπουλο. Τώρα περνάει έστω στο παρκέ, δεν υπάρχει φάουλ. Στο ανοιχτό γήπεδο θέλουν να τρέξουν. Τάπα τρομερή του Μουλαγιάννη πάνω στον Κασπαράτο. Έχουν αφήσει και λίγο το physical game οι διαιτητές. Για να δούμε. Την πάρα στη γωνία.
Κουλωμάτης, διστάζει, Μπερδέσης, τρομερή πάσα, κατά το καλάθι, καλάθι, 90, από το νούμερο 94 τον Ορφανίδη, 42-42. Τρομερό μάτς, με τρομερές διακυμάνσεις και με την Οκλαχώμα να έχει επιστρέψει από μείον 15. Να έχει σοφαρίσει 4 φορές, αλλά να μην έχει καταφέρει ακόμα να πάρει το προβάδισμα. Να μην κύριε Βουτή, για να σας πιστεί το παρκέ. Φάουλ μακριά την μπάλα του Ορφανίδη. Είναι το τέταρτο ομαδικό για την Οκλαχώμα. Από το επόμενο λοιπόν τον like θέλω να βολεύω σε όλες τις περιόδους μας τώρα. Έχουν αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα οι παίκτες του Οκλαχώμα. Ότι με χαρακτηριστική ευκολία και από νωρίς τον πρώτο στο πόνο λοιπόν τον like. Χαριτονίδης, εδώ έχει υψομετρικό πλεονέκτημα για αυτό και το έγινε double team. Καταπληκτική κυκλοφορία. Καθαράτος άστοχος. Αμυντικό rebound από το νούμερο 13 τον Παναγόπουλο. Παναγόπουλος πάρα πολύ ωραία πάσα. Ορφανίδης για το προσπέρασμα. Ποιος, ο Μουλαγιάννης. Ναι, 45-42 μπροστά η Οκλαχώμα. 4 και 40 για το φινάλε. Πρώτη φορά στο παιχνίδι οι κοκκινόμαυροι περνούν μπροστά στο σκορ. Υπάρχει αντίδραση από τους Golden Knights. Θα δούμε. Είπαμε, ακόμα και οι διαφορές παίζουν ρόλο. Γεωργακόπουλος, πολύ δύσκολη πάσα του. Κρατάει ο Κασπαράτος. Μάχες των Μαχών. Μαστουδάκης, πάσα στη γωνία. Τρίποντο. Μέσα! Από το Γεωργακόπουλο. Εκπληκτικό παιχνίδι, εκπληκτικό παιχνίδι. Ένα μάτς χιτσκοκικό, θρυλερικό, γκρανγκινιολικό, βγαλμένο από τα πιο υγρά όνειρα του Χίτλερ και τώρα κλέψιμο. Γεωργακόπουλος στο ανοιχτό γήπεδο, τελειώνει την πάση με το lay-up, ναι! Γεωργακόπουλος και στο συν 2, η Golden Light πάνω που πέρασε μπροστά στο σκορ. Πάνω που πέρασε μπροστά στο σκορ η Οκλαχώμα, έρχονται 5 αναπάντητοι πόντοι από τους Golden Light, ενώ τώρα υπάρχει και μία μικρή σύραξη με τον Μπέλα και τον Παναγόπουλο. Δεν χρειάζονται αυτά. Πάει τώρα και μπερδέσει και μιλάει σε έντονο ύφος με τον Μπέλα. Αυτά είναι καλό να μην γίνονται. Την πλάκα τους κάνουν τα παιδιά εδώ πέρα, είναι ένα ερασιτεχνικό τουρνουά. Αλλά είναι τόσο έντονο το παιχνίδι που δεν κάνει εντύπωση να υπάρχει και μια διχογνωμία και ένας ακομός και ένας και ένας καυγάς. Έχουμε παιχνίδι κανονικά. Παναγόπουλος, εκεί κοντά τον Γεωργακόπουλο. Παναγόπουλος κρατάει. Πέρασε, Μπερδέσης, για 3, άστοχος. Ο Μουλαγιάννης ακόμα ένα rebound και δυνατό φάουλ συνέχεια από τον Μπέλα. Αθελά του τον χτύπησε και λίγο στο πρόσωπο τον αντιπαλό. Το τρίτο φάουλ ομαδικό από την Golden Light. 3:39 ακόμα. Η μπάλα τώρα θα πεθεί απ' έξω. Οι παίκτες στο Οκλαχώμα νόμιζαν ότι είχαν οι αντίπαλοι τους 4 ομαδικά και γι' αυτό ζήτησαν να πάνε συμβολές, αλλά οι ίδιοι είχαν 4 ομαδικά και οι αντίπαλοι τους 2. Άρα δεν υφίσταται ζήτημα για το αν έπρεπε να εκτελεστούν βολές. Παναγόπουλος εδώ άτυχος, Μουλαγιάννης προσπαθεί για το rebound. Ο Μπέρτσος με το νούμερο 7 συγκρατεί. Τι παιχνίδι. Υπάρχει και μουρμούρα, Γεωργακόπουλος κρατάει, δίνει στον Μπέλα. Ο Μπέλας χαμηλά, πολύ καλή, πολύ ωραία βγαίνει από μπροστά στο deflection εκεί ο Ορφανίδης και κλέβει πριν μπάλα φτάσει ο Φερδονίδη. Αλλά ο Μπερδέσης εδώ μια επιπόλαια πάσα και ο ίδιος πάει το κεφάλι του. Γι' αυτό το λάθος
που μπορεί να στοιχίσει. 3 λεπτά ακόμα. Στο συν 2 η Golden Lion 47-45. Έλα, χαμηλά με τον Μπερδέση. Παλαβιώνει έξω στο σου τριών πόντων μέσα. Γεωργακόπουλος, ο key point της αναμέτρησης. Γιατί όταν η διαφορά πήγε στο συν 3 για την Οκλαχώμα, ο Γεωργακόπουλος είναι αυτός που με 8 δικούς του συνεχόμενους πόντους από τα 7-16 και στέλνει την ομάδα του στην 5. Time out ίσως το τελευταίο 2-46 για το φινάλε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Το ωραιότερο κομμάτι ενός μπασκετικού αγώνα είναι τα 2-3 τελευταία του λεπτά, ειδικά όταν μιλάμε για ένα μάτσο που είναι ντέρμπι. Όταν δηλαδή κάθε κατοχή παίζει το ρόλο της συνεχόμενης του Δημήτρη. Και εδώ έχουμε δει ένα πολύ μεγάλο μάτσο. Κάθε φάση πλέον μετράει διαφορετικά. Ο Κλαχώμα είχε βρεθεί στο μείον 15, προσπέρασε με 3. Από εκείνο το σημείο όμως δέχτηκε ένα 8-0 σερί και πλέον είναι πίσω με 5, 50-45. Παναγόπουλος με double team μπροστά του εδώ. Ήταν στο σέντρα σου. Δεν ήταν καλή επιλογή. Μετά έρθει το double team και τον μπερδέσει στη γωνία φύλαστο. Το νούμερο 11 με την μπάλα στα χέρια, ο Μπέλας. Μπέλας κράτησε, πέρασε στον Σαμψόν Χαριτονίδη, κάτω από το καλάθι έκλεψαν οι παίκτες στο πλατφόρμα. Με τον Μπερδέης τώρα να πετάει την μπάλα στον Παναγόπουλο. Παναγόπουλος κρατάει, για να δούμε. Παναγόπουλος, πάντα ο Παναγόπουλος τι έχουμε. Πάτησε ότι, όχι, δεν πάτησε την γραμμή, υπάρχει φάουλ από Μπέλα. 2-2 για το φινάλε. Μπάλα θα παιχτεί απ' έξω, ήταν τέταρτο μαζικό ταράκια για την Golden Lion. Για να δούμε. Παναγόπουλος. Παίρνει screen, αλλάζει handoff με τον Μουλαγιάννη. Περνάει ανάμεσα σε δύο. Παναγόπουλος μέχρι το layup παίρνει πάνω από το δεύτερο βολές. Μπορούσε να βάλει και το καλάθι εδώ ο Παναγόπουλος. Και γι' αυτό το λόγο τα βάζει και λίγο με τον εαυτό του. Ήταν πάρα πολύ ωραία η κίνησή του, ο τρόπος που άλλαξε κατεύθυνση και έφτασε μέσα στο layup. Ένας που έχει παίρνει τη συντριπτική πλειοψηφία των προσπαθειών για την ομάδα του. Είναι ο πιο ποιοτικός παίχτης. Έτσι παίχτες πολλές φορές είναι ευχή και κατάρα για τις ομάδες. Σημαίνει ότι όταν δεν είναι σε καλή μέρα συνεχίζει και βαράει στο μάτι χωρίς να έχει πλέον καθαρό μυαλό. Πάντως σήμερα έχει κάνει ένα μεστό παιχνίδι ο Παναγόπουλος, παρότι έχει πάρει πολλές προσπάθειες. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα που να ξεμπλοκάρει όταν βρέθηκε στο μείον 15. 50-46. Γεωργακόπουλος. Γεωργακόπουλος κρατάει, δίνει στο Χαριτονίδη από μέσα απόσταση ο Χαριτονίδης. Άστοχος. Μαζεύει ο Ορφανίδης με το νούμερο 94. Μπερδέσεις, 1,5 λεπτό ακόμα. 50-46 μπροστά η Golden Lion. Μουλαγιάννης, Σολδάτος με το floater. Άστοχος. Προσπάθεια για το επιθετικό rebound, τελικά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Γασπαράδου που μαζεύει το rebound και τώρα πέφτει. Μπερδέσεις κρατάει. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο λεπτό. Γεωργακόπουλος για τη χαριστική βολή στην Οκλαχώμα. Δεν μπορεί. Παναγόπουλος μαζεύει με το νούμερο 13 το rebound. Για να δούμε. Μπήκαμε πλέον στο τελευταίο λεπτό. Παναγόπουλος περνάει όλη την άμυνα. Φτάνει στο layup. Δεν μπορεί να σκοράρει. Έχει όμως δύο βολές. 53 δευτερόλεπτα. Τρομερό παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι και ισόπαλο να λήξει το παιχνίδι δεν έχουμε παράταση. Υπάρχει δηλαδή και μεγάλη πιθανότητα να έχουμε χ στο φινάλε. Και ουσιαστικά να κριθούν όλα στο παιχνίδι της Τετάρτης. Μουσική 50-47 με την πρώτη βολή του Παναγόπουλου που έχει ακόμα μία. Και 50-48 για φορά στο σουτ. Βέρτσος. Ζήτησε ο Γασπαράτος, δεν έχει λόγο να βιαστεί. Νομίζω η Golden Lion και θα φτάω ο Μπέρτσος. Δεν παρασύρεται. Μπορούν να πάνε
σε καθεστώς 2-1 επιθέσεις. Κασπαράτος για τον Χαριτονίδη. Χαριτονίδης πέρασε, δύσκολη κίνηση από τον Χαριτονίδη, άστοχος. Rebound από το 0, ο Μουλαγιάννης και τώρα 33 δευτερόλεπτα, τα 23-6 για την Οκλαχώμα. Μεγάλο φινάλε. Παναγόπουλος. Αυτός είναι ο ήρωας για 3. Ου, η μπάλα εδώ τον έφτυσε και υπάρχει φάουλ υπέρ της Οκλαχώμας. 22 δευτερόλεπτα για το φινάλε και ο Ορφανίδης κρατάει τώρα την τύχη του παιχνιδιού στα χέρια του σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτές τις δύο βολές. Ορφανίδης λοιπόν, 22 δευτερόλεπτα, 6 η πρώτη βολή, 50-48. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί το παιχνίδι, όποιο και να είναι το τελικό σκορ, τα πάντα θα κρυθούν την Τετάρτη. Αλλά να δούμε ποιος θα έχει έστω το μικρό πλεονέκτημα. Έξω και δύο. Επιθετικό rebound του Μουλαγιάννη. Σολδάτος. Και τώρα έχουν, όλη την... έχουν σχεδόν όλη την επίθεση. Παναγόπουλος. Κρατάει. Παναγόπουλος. Πέρασε. Κράτησε. Έδωσε πάσα στο Σολδάτο για την ισοπάρηση. Ναι! 50-50. Time out για την Golden Lion. Σε ένα απίστευτο παιχνίδι με τον Σολδάτο μετά την εκπληκτική δημιουργία του Παναγόπουλου, ο οποίος εδώ είχε την οξυδέρκεια να περάσει το σώμα του κάτω από το καλάθι και να μην πάει να τελειώσει τη φάση με έναν ορθόδοξο λέει, αλλά να περιμένει κάποιον συμπαίχτη. Είδε το κόψιμο του Σολδάτου, του πέρασε την μπάλα, δεν πάμε. Δεν σταματάμε τώρα το μετάδοση, θα μείνουμε εδώ γιατί υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε έστω ένα δευτερόλεπτο. 7,5 δευτερόλεπτα. Το σίγουρο είναι ότι αν όλα κυλήσουν ομαλά, οι Bold Online δεν θα χάσουν. Δηλαδή θα έχουν αυτή την τελευταία επίθεση, 7,5 δευτερόλεπτα και θα πάνε σε σουτ νίκης. Δηλαδή θα επιλέξουν να εξαντλήσουν τον 20ο χρόνο που θα επομένει. Βέβαια, επειδή και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά, υπάρχει και περίπτωση να γίνει κάποιο φάουλ, να γίνει κάποιο κλέψιμο, να γίνει κάποιο λάθος στην επαναφορά. Αλλά αν βάλουν την μπάλα στο παρκέ οι Bold Online και εξαντλήσουν τον χρόνο, το σίγουρο είναι για αυτούς ότι δεν θα χάσουν. Όποιο και να είναι όμως το τελικό αποτέλεσμα, το ξαναλέω, το παιχνίδι της Τετάρτης θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η νικήτρια ομάδα εκείνου του παιχνιδιού κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει και την πρόκριση. Με το 50-50 τώρα να είναι το σκορ, στην καλύτερη περίπτωση για μία από τις δύο ομάδες να πάρει διαφορά μέχρι 3 πόντους, δηλαδή να βάλει ένα τρίποντο τώρα η Bold Online, να κλέψουν και να βάλουν τρίποντο η Οκλαχώμα, το συν 3 είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάει διαφορά. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είναι μια διαφορά που κάλλιστα μπορεί να ανατραπεί στην revenge. Για να δούμε λοιπόν τι έχουν σχεδιάσει τώρα η Bold Online. Ο Μπέλας θα πάει στην επαναφορά, να δούμε τώρα ποιο θα είναι το σύστημα. Μπέλας. Σε ένα μάτς πάντως που μας έχει αποζημιώσει όλους εδώ πέρα. Ευχαριστηθήκαμε μπάσκετ, δυνατές μονομαχίες. Τεράστιο ανταγωνισμό μεταξύ δύο εισάξιων ομάδων από ό,τι φαίνεται. Μπέλας λοιπόν, για να δούμε ποιος θα πάρει την ευθύνη. Μπέλας, καταπληκτική επαναφορά για τον Χαριτονίδη που αστοχεί. Μπερδέει στην άλλη πλευρά του παρκέ, πετάει την μπάλα στον Ορφανίδη. Το deflection 1,9 απομένει. Και η μπάλα είναι για την Οκλαχώμα που τώρα αυτή έχει την τύχη στα χέρια της. Πανέξυπνο το play που έβγαλαν την Bold Online. Πραγματικά ιδιοφυές. Θύμισε ένα play που είχε βγάλει Λάρισα σε ένα παιχνίδι με τον Bucks στην Εθνική Basket League που με πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή της είχε σκοράρει με alley-oop στο φινάλι και είχε πάρει τη νίκη. Τώρα έβγαλαν το play με τα αλλεπάλληλα screen. Βρέθηκε μόνος του κάτω από το καλάθι ο Χαριτονίδης, του ύψωσε την μπάλα ο Μπέλας. Ο Χαριτονίδης έχασε όμως ένα φαινομενικά εύκολο lay-up, μάλλον από υπερβολική σιγουριά. Έκλεψαν την μπάλα η Bold Online, έγινε μακρινή πάσα προς τον Ορφανίδη, εκεί το deflection από πλευράς των Bold Online. Και τώρα υπάρχει επαναφορά με 1,9 στο ρολόι. 1,9 είναι επαρκής χρόνος για ένα καλό σουτ. Το θέμα είναι να δούμε ποιος θα ξεμαρκαριστεί, ποιος θα πάρει την ευθύνη, ποιος θα πάρει το τελευταίο σουτ. Είπαμε, αν όλα πήγαιναν φυσιολογικά, οι Bold Online τουλάχιστον δεν θα έχαναν, αλλά εκεί που σταματάει η λογική ξεκινάει το μπασκετάκι. 1,9 λοιπόν. Και για να δούμε τι θα σκαρφιστούν
η Οκλαχώμα. Η λογική λέει ότι θα προσπαθήσουν να βγάλουν από, από τα screen τον Παναγόπουλο. Εδώ βλέπουμε είναι 6-7 παίκτες μαζεμένοι σε πολύ λίγα τετραγωνικά μέτρα. Μπάλα χαμηλά. Ξανά η μπάλα για την Οκλαχώμα. Με 1,4 τώρα. Έγινε το πρώτο σωστό deflection. Γίνεται ένα κούρεμα του χρόνου. Μισό δευτερόλεπτο κίνησε. Για να δούμε. Τώρα αλλάζει ο τύπος άμυνα. Και πάνε να πλωθούν σε όλο το γήπεδο οι Οκλαχώμα. Η μπάλα χαμηλά. Μουλαγιάννης για το match. Όχι. Τέλος παιχνιδιού. 50-50. Απόλυτη ισορροπία σε ένα match εκπληκτικό. Σε εξέλιξη, σε suspense, σε διακύμανση του σκορ. Οι Bolton Light πήραν το προβάδισμα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με 15-0, με 26-11 έδειχναν να το ελέγχουν. Η Οκλαχώμα όμως έδειξε ψήγματα αντίδρασης μεγάλης ομάδας, επέστρεψε στο παιχνίδι, πέρασε μπροστά για πρώτη φορά στο 45-42. Το γύρισαν οι Bolton Light 50-45 και τελικά είχαμε το τελικό αποτέλεσμα 50-50. Μία ματσάρα, χίλια μάτια να είχαμε να το βλέπαμε. Επιστρέφουμε την Τετάρτη για το δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά αυτής της σειράς, με τα πάντα πλέον να είναι ανοιχτά. Καλό βράδυ.